Μειώνεται από την 1η Ιουλίου το κόστο τη ακτοπλοϊκή μεταφορά για εμπορεύματα, αγροτικά, μεταποιημένα και ξενοδοχειακά προϊόντα που διακινούνται από και προ την Κρήτη σε όλη τη χώρα, αφού το νησί θα ενταχθεί στι ευνοϊκέ διατάξει του μεταφορικού ισοδύναμου με τη συνδρομή τη Περιφέρεια. Ο αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική Νεκτάριο Σαντορινιό δεσμεύτηκε για την έκδοση τη αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση σε συνάντηση που είχε με του τέσσερι Προέδρου των Επιμελητηρίων τη Κρήτη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, καταρχήν που ο στόχος επιτεύχθη. Είναι, θεωρώ, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία καταρχήν για να καταλάβει ο κόσμος και ποιος είναι ο ρόλος ουσιαστικά των επιμελητηρίων, γιατί αυτό πραγματικά ήταν μια επιτυχία των επιμελητηρίων της Κρήτης. Τα καύσιμα, για να γνωρίζει και ο κόσμος, είναι το μόνο είδος που δεν είναι επιλέξιμο. Έτσι, δεν γινόταν, ήταν τεράστια η δαπάνη, δεν μπορούσε να μπει μέσα το καύσιμο. Όμω ήταν τεράστια επιτυχία που πετύχαμε όλα τα υπόλοιπα είδη, ακόμα και ξενοδοχειακά, δηλαδή όλες, όλων, όλων των ειδών οι είναι μέσα στο... μέσα στο, μέτρο. Η ένταξη του νησιού αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα τη δυναμική περιφερειακή οικονομία τη Κρήτη, με πολλαπλά ωφέλη τόσο για την εθνική όσο και για την περιφερειακή οικονομία, λόγω τη σύνθεση του παραγωγικού συστήματο και του μεγέθου τη συμβολή τη κρητική οικονομία στα εθνικά οικονομικά μεγέθη. Μάλιστα, με βάση το πόρισμα τη μελέτη του Πανεπιστημίου Πυραιό, κατά την πιλωτική φάση τη διευρυμένη εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, εκτιμάται ότι περισσότερε από 30 τα 2.000 επιχειρήσεις από τους 20 σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους της περιφερειακής οικονομίας πρόκειται να ωφεληθούν. Το μέτρο αφορά ισομερή και του τέσσερις νομούς. Αφορά πάντα τη θαλάσσια ή και την αέρια μεταφορά από όποιο λιμάνι της Κρήτης γίνεται αυτό, είτε Χανιά, είτε Ερέθνο, είτε Ηράκλειο, είτε, είτε Λασίθι, μέχρι το αντίστοιχο λιμάνι, το αντίστοιχο δηλαδή προορισμό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επίση, πολύ σημαντικό πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το ποσό αυτό που θα παίρνει κάθε επιχείρηση θα είναι αφορολόγητο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπαίνει σε ένα ειδικό κωδικό στο, στα έσοδά του, στη δήλωσή του, που σημαίνει ότι δεν θα φορολογείται γι' αυτό. Είναι καθαρό ποσό και ακατάσχετο. Η μελέτη τεκμηριώνει εμπεριστατωμένα τη σκοπιμότητα εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν και για τα υπόλοιπα νησιά σχετικά με τη μείωση του κόστου μεταφορά των προϊόντων διαθαλάσση και αέρο, ώστε να υπάρξει εξίσωση με το αντίστοιχο κόστο που ισχύει για τι χερσαίε οδού. Το μέτρο είναι συνολικής αξίας από 50 έως και 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Σαντορινιό, εκτός από τους προέδρους των εμπορικών επιμελητηρίων των τεσσάρων νομών της Κρήτης, συμμετείχε και ο πρίτανής του Πανεπιστημίου Πυρεό, Άγγελος Κότιος. Οι επιχειρήσεις της Κρήτης, όλης της Κρήτης, θα ωφεληθούν από 50 έως και 60 εκατομμύρια. Εξαρτάται από τον, από τον όγκο της μεταφοράς που θα γίνει. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, είναι μια τεράστια ανάσα. Γιατί οι γενικότερα αυτή τη στιγμή και δί της Κρήτης αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Οπότε κάθε τετράμινο που θα γίνεται το κλείσιμο του τετραμίνου δηλώνοντας τις, τις, ε, τις φορτωτικέ ουσιαστικά ή τα εισιτήρια των γιοταχή φορτηγών αυτοκινήτων των επιχειρήσεων που θα μπαίνουν στο καράβι θα παίρνουν επιχειρήσει ένα ποσό Πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να είμαστε δυναμικό νησί, να είμαστε δυνατοί επιχειρηματίε εδώ στην Κρήτη, αλλά δεν πάει να είμαστε ένα νησί, να έχουμε κι εμεί μια μεγάλη απόσταση με το κεντρικό λιμάνι της χώρας που είναι ο Πειραιάς, άρα δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση από αυτή που έχουν τα υπόλοιπα νησιά. Οπότε ουσιαστικά αποκαθίσατε αυτή τη στιγμή μια αδικία που υπήρχε.